Κοίταξε, 4-2-3-1 και οι δύο. Τους συνέφερε και τους δύο ένα χαλαρό τέμπο, ένας χαλαρός ρυθμός στο παιχνίδι. Δεν επιδίωξε καμιά ομάδα από τις δύο να πάει σε ένα υψηλότατο τέμπο. Δεν είδα μεγάλο rotation από τον Ολυμπιακό, τα δύο πλάγια μπακ άλλαξε και ο Χασάν που έπαιξε center four, τα στατιστικά μπορεί να είναι τα ίδια με τον Αραμπί, ο Αραμπί έχει άλλη ποιότητα. Ξεκούρασε και τον Αραμπί, δηλαδή τρεις ποδοσφαιριστές ξεκούρασε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα οι άμυνες γίνανε στο πρώτο ημίχρονο, όχι στο κέντρο αλλά πολύ πίσω, που σημαίνει ένας χαλαρός ρυθμός παιχνιδιού, έβρισκε πάντα οργανωμένες άμυνες. Περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Άρη στο Σίλβα και στον Μπερτόλιο σήμερα, κάτι το οποίο δεν το είδα, δηλαδή στο κομμάτι το επιθετικό, εκεί που έπρεπε να πέσει πάνω στους αργούς του Ολυμπιακού, ο Μπερτόλιο ήταν σε κακή μέρα και περίμενα τον Σίλβα είτε σε χώρο, κάνα δύο φορές βρέθηκε σε χώρο, είτε σε οργανωμένες επιθέσεις, όποτε πάει μπάλα εκεί, να είναι καλύτερο στο ένας μένα με τον Ανδρούτσο, ο οποίος Ανδρούτσος σήμερα έπαιξε σαν κανονικός δεξιός οπισθοφύλακας. Δηλαδή δεν πήραμε χαμπάρι ότι ο Ανδρούτσος είναι ένας χαφ μέτριος, ο οποίος αναγκαστικά έπαιξε δεξιά και του βγαίνει. Είναι και ένα παιδί το οποίο, εντάξει, είναι γυμνασμένο, γρήγορο, σου λέει γιατί να μιλήσω τώρα να κάνω, δεξί μπακ, δεξί μπακ, ό,τι κάνω, Ολυμπιακός είναι. Τα λεφτά μου τα παίρνω, κάποια στιγμή μπορεί στα χαφ να είναι, να τη χωδώ και στα χαφ. Δεν φούλαρε πολύ ο Καμαρά, δηλαδή στο βιολογικό κομμάτι. Βγήκε και στο 75. Ο Φορτούνης, από τη στιγμή που μπήκε ο Βαλμποενά, περισσότερο την είδε σαν δεύτερο center four με το μπουχαλάκι από πίσω να οργανώνει και πήρε ο Ολυμπιακός το πρώτο γκολ, το μοναδικό γκολ, πιστεύω, από αυτή την κίνηση. Δηλαδή του βγήκε κατά λάθος. Βγαίνει ο Βρουσάη, μπαίνει ο Βαλμποενά, ο οποίος μπαίνει σαν έξω δεξιά, αλλά συνηθίζει να παίζει σαν δεκάρι και να φορτώνει τον Φορτούνη σαν δεύτερο center four. Έτσι μπήκε το γκολ του Ολυμπιακού. Ο Άρης έπαιζε με 10 παίκτες, γιατί ο Μάνος δεν είναι και ένας ποδοσφαιριστής που θα σου βγει και στο χώρο ή θα μπει να τριπλάρει. Προτιμούσα τον Ματσίνη εκεί, στα center four, να τριπλάρει, να έχει περισσότερο τέχνη, μπορεί να κάνει διάφορες καταστάσεις χαμηλά, χαμηλά στους στόπερ του Ολυμπιακού. Χαραμίστηκε λοιπόν ο Άρης, πιστεύω, επιθετικά εκεί. Όσον αφορά το Στρούκεν, θέλω να κάνω μια παρένθεση, μια ειδική αναφορά και να πω ότι πήγε πάρα πολύ καλά με ανάποδο πόδι σαν αριστερό μπακ. Του βγήκε του προπονητή του Άρη, γιατί στην αρχή και με τον Χατζινάκο εδώ και με τον Μάριο απορρίσαμε πόσο Σάκης δεξιά και ο Στρούκεν αριστερά. Δεν πήρε μέτρα βέβαια πάνω να βγει και ίσως τέριαζε περισσότερο σε ένα παιχνίδι που ο Άρης δεν θα είχε την κατοχή, θα την είχε ο αντίπαλος. Πήγε πάρα πολύ καλά και εκεί για πρώτη φορά. Δεν μ' άρεσε στα μπαρκαρίσματα του Χασάν για άλλο ένα μάτς ότι το πήγε σε ζώνη ο Μάτζιος, φυσικά και δεν την πλήρωσε. Δεν την πλήρωσε. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον γκολ του Ολυμπιακού ότι ο Ανδρούτσος δεν σουτάρει και γυρίζει πίσω σαν center four που πάτησε ο Φορτούνης, ο οποίος κάνει ένα εκπληκτικό πλασέ, το τελειότερο που μπορούσε να κάνει. Κατά τα άλλα, ο Σάσα έκανε λιγότερα χιλιόμετρα όπως και ο Καμαρά, δηλαδή κάπως δεν φουλάρανε να σχιστούνε και ο ένας και ο άλλος, γιατί συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν και τα περισσότερα χιλιόμετρα από τους παίκτες των δύο ομάδων, από τα χαφ των δύο ομάδων. Έκανε ένα καλό παιχνίδι, ήσυχο, με τραυματισμούς που δεν πήγε στο σκληρό, δηλαδή σε ένα παιχνίδι που παίζουν δύο ομάδες που δεν μισιούνται, το οξύμορο ποιο είναι. Γίνανε μαρκαρίσματα, σπασμένα σαγόνια, βέβαια από το δικό του παίκτη. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που πρέπει να αποβληθεί στη φάση του Μαντζίνη, πάει με τις τάπες να το σκοτώσει. Γενικά γίνανε και μαρκαρίσματα και με τα χέρια κτλ. Τα οποία δεν χρειάζονταν να γίνουν σε ένα μάτς όπου οι δύο ομάδες έχουν τόσο καλή σχέση. Πιστεύω ήταν οξύμορο το όλο σκηνικό. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Και οι δύο κερδισμένοι. Και ο Ολυμπιακός δεν χάνει, παίρνει ένα μπόντο, κρατιέται μακριά από το δεύτερο. Και ο Άρης παίρνει ένα μπόντο, κρατιέται κοντά εκεί στην Ευρώπη. Για το Μήτρογλου, ήταν λίγο καλύτερος στο πισάρο που έπαιξε, 25 λεπτό που έπαιξε. Τον είδαμε λίγο να τρέχει περισσότερο. Δεν τον είδαμε φυσικά να μπαίνει σε φάσεις και τα λοιπά. Δεν δημιουργήθηκαν κιόλας. Το πέναλτι το έβαλε. Φυσικά πήρε το ρίσκο, γιατί αν το έχαρε το πέναλτι,
θα λέγαμε όλοι, κοίτα τον κολόγερο, δεν τρέχει που δεν τρέχει, παίρνει και την ευθύνη πάνω του. Καλό το χτύπημα, πολύ ωραίο, σταμάτησε, είδε τον τερματοφύλακα και τη χτύπησε στην απέναντι γωνία, αφού είδε να γέρνει ο μπεναλτίστας. Είναι μεγάλη υπόθεση την ώρα του μπέναλτι να κοιτάζει τα πόδια του τερματοφύλακα, όχι εκεί, εκεί κάπου, και με την προσποίηση που κάνει όπου γύρω ο τερματοφύλακας να πάει από την άλλη μεριά. Είναι καθαρό πέναλτι σπεσιαλίστα του είδους του Μήτρου. Είναι πεναλτίστικο στυλ. Όχι, παίρνω, διαλέγω μια γωνία, σουτάρω και αν το βάλω, το έβαλα. Είχε δηλαδή εγκεφαλικότητα το χτύπημα του πέναλτι του. Λοιπόν, μετά θέλω να πω για μια πολύ καλή διαχείριση που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού εν όψη Πέμπτης. Έβγαλε το Μασούρα, μοίρασε με τον Αντζέλοβιτς το 60 λεπτό. Έβγαλε το Φορτούνι που θα θέλει ξεκούραστο με τον Σίλβα. Και έβγαλε και τον Καμαρά, ο οποίος θα πάρει τα πιο πολλά χιλιόμετρα στην Ολλανδία. Και άφησε τον Μπουχαλάκη όλο το 90 λεπτό. Που ο Μπουχαλάκης κάνει και τα λιγότερα μέτρα στο παιχνίδι. Ο Μπουχαλάκης θα σου τρέξει 6-7 χιλιόμετρα. Δεν θα τρέξει 11 ή 10. Αυτά. Να είστε καλά.